Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, στις 9 του Απρίλη ψηφίζουμε για όλα. Για ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις ευρωεκλογέ. Δίνουμε αποφασιστική απάντηση. Γιατί κάποτε και εδώ, σε αυτές τις γειτονιές, στον Κολονό, στα Σεπόλια, στην Ακαδημία Πλάτωνος και παντού σε όλη την Ελλάδα, μιλούσαν για τις μεγάλες μέρες που θα έρθουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ, το Μάστριχτ, την ένταξη στο ευρώ, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πίσω από τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις που πολλοί κόσμος πίστεψε και εξαπατήθηκε, επί της ουσίας κρύβονταν χτυπήματα καταρρυπά ενάντια στο λαό και ταυτόχρονα δίχως τέλος γλεντοκόπημα για τους μεγάλους ομίλους, τους βιομήχανους και τις τράπεζές τους όλα αυτά τα χρόνια παρέλασαν με διθυράμβους μπροστά από το λαό αμύθιτα πακέτα και ποιος δεν θυμάται από το πακέτο Juncker, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, το Ταμείο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το πακέτο Ντελόρ, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τόσα άλλα. Μέχρι το σημερινό, το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα τους όμως ήρθαν, πέρασαν και δεν ακούμπησαν από την τσέπη του λαού. Λευτόδεντρα που τελικά υπάρχουν μόνο για τους εκμεταλλευτές του, αλλά ταυτόχρονα για το λαό δεν έχει τίποτα. Και την ίδια ώρα αυτά ακριβώς τα κονδύλια ξεκοκαλίζουν για τις λεγόμενες επενδύσεις τους. Παλιότερα μας λέγανε να γίνουμε σαν τις άλλες χώρες που τις θεωρούσαν πρότυπο. Γινόμαστε όντω σαν και αυτές τις χώρες αφού και οι λαοί σε αυτές όλο και χειρότερα όλο και πιο φτωχικά ζουν, με διπλάσια ονομαστικά ενίκια, γενικευμένη ιδιωτική ασφάλιση, χρεώσει και τσουχτερά τέλη στο όνομα τη πράσινη μετάβαση και εκεί υγεία με αναμονές πολύ για τις ΜΕΘ και πολλοί μήνε βεβαίω για χειρουργία. Ε, ενώ λοιπόν παλιότερα η Νέα Δημοκρατία και όλα τα άλλα κόμματα παλιότερα επικαλούνταν ορισμένες χώρες ως πρότυπα για μια καλύτερη ζωή, σπέβδουν τώρα να τις εμφανίσουν ως ελπίδα μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ανακουφίσουν τους εξαθλειωμένους. Ομολογούν δηλαδή ότι δεν μπορούν να βγάλουν το λαό από τη φτώχεια και πλέον τα πρότυπά τους είναι οι χώρες που εκεί βασιλεύει η ακρίβεια, εξοραίζοντας τάχα τα μέτρα που παίρνουν οι εκεί κυβερνήσεις και η καταπολέμησή τη. Βρήκαν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ νέο τροπάρι, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει, λέει, το πρότυπο της Ισπανίας. Έτσι πλασάρουν την Ισπανία ως τάχα το απάβγασμα της προστασίας από την ακρίβεια και η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σάντσες ότι έλυσε το πρόβλημα αυτό. Στοχεύουν με ένα σμπάρο δυο τριγώνια και να ξεπλύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εμφανίσουν ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση που αν αντικατασταθεί τη λαϊκή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορεί να υπάρξει λήξη για το λαό. Λένε λοιπόν ότι στην Ισπανία ο ΦΠΑ μηδενίστηκε. Βέβαια και αυτό σε ορισμένα μόνο προϊόντα. Τι δεν μας λένε ότι τα χρήματα από το μηδενισμό τα πήραν σε μια νύχτα αφού έκοψαν επί της το επίδομα καυσίμων που έδιναν μέχρι πριν λίγους μήνες στο λαό. Δεν λένε επίσης ότι αυτός ακριβώς ο μηδενισμός λύγει τώρα τον Ιούνι. Μετά δεν μας είπαν οι βοστήρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τι θα γίνει. Όπως επίσης δεν μας ενημέρωσαν για ορισμένα ακόμα επιτεύγματα της κυβέρνησης της Ισπανίας, όπως τις αυξήσεις στο ΦΠΑ στο ρεύμα που έφτασαν το Γενάρη το 21% και του φυσικού αερίου που έφτασαν τον Απρίλιο επίσης το 21%. Όσο για το μηδενισμό του ΦΠΑ στην Πορτογαλία που επίσης τον αναφέρουν, αυτός μας τελείωσε πριν 6 μήνες. Και μην πιάσουμε για, τα, για τη στέγαση στην Πορτογαλία που τη θεωρούν πρότυπο και η Πορτογαλία είναι η πρώτη σε πανάκριβα ενίκια σε όλη την Ευρώπη. Κοροϊδεύουν λοιπόν όλοι τους γιατί οι κόφτες, τα κοστολογημένα προγράμματα, οι αυστηροί δημοσιονομικοί δείκτες της πολεμικής τους οικονομίας δεν χωρούν βλέπετε στις διεκδικήσεις του ΚΚΕ για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, όπως και για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Είναι λοιπόν φως φανάρι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο και η κυβέρνηση την επόμενη μέρα θα συνεχίσουν να δουλεύουν στη γνωστή φάπρικα με σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, κανονισμούς και οδηγίες κατά παραγγελία των επιχειρηματικών λόμπι που μόνο το ΚΚΕ αντιπαλεύει. Κανένα άλλο κόμμα δεν βγάζει τσιμουδιά για τα λόμπι. Θα συνεχίσουν λοιπόν να συνδιαμορφώνουν αντιδραστικά μέτρα στο Ευρωκοινοβούλιο και με μεγάλα ποσοστά συνένεσης η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά. Όλοι του συνεχίζουν να τα αποκρύπτουν ή να τα ωρεοποιούν. Μόνο οι ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να τα ξεσκεπάζουν, να αποκαλύπτουν, να καταψηφίζουν. Μόνο το ΚΚΕ θα πρωτοστατεί στο πλευρό του λαού για την οργάνωση τη λαϊκή πάλη. Γιατί ο λαό δεν έχει να περιμένει κάτι ουσιαστικό, κάτι θετικό από καμιά κυβέρνηση. Καμιά του δεν έδωσε ουσιαστικέ αυξήσει μισθών, συλλογικέ συμβάσει, δεν έβαλε εμπόδια σε απολύσει, σε κλεισίματα εργοστασίων. Αντίθετα, και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενε, όλε χύμικαν, λαιλάτισαν ό,τι είχε και δεν είχε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό πλέον ο μισθό εξαφανίζεται στα μέσα του μήνα, ενώ πληρώνει ξανά και ξανά για τα αυτονόητα όπω η υγεία, η παιδεία και τόσα άλλα που έχουν γίνει εμπόρευμα και αγορά για να οικονομάνε οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Γι' αυτό όλο και ο κλειό επίση των υπεριαλιστικών πολέμων σφίγγει με τη χώρα μα να εμπλέκεται μέχρι το λαιμό στο υπεριαλιστικό μακελιό στην Ουκρανία. Αλλά και στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ με 35.000 νεκρούς, τα περισσότερα γυναίκες και παιδιά, με 80.000 τραυματίες, με 300.000 κατεστραμμένα σπίτια, με 30 στα 36 νοσοκομεία να είναι ισοπεδωμένα. Όπως επίσης, καμία Ευρωπαϊκή Ένωση, καμιά Φόντερ Λάιεν δεν έλυσαν κανένα λαϊκό πρόβλημα. Το αντίθετο, επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή τη ήταν και είναι Ένωση του Κεφαλαίου, δουλεύει νύχτα μέρα για να εκτοξεύονται τα κέρδη των μεγάλων ομίλων. Ό,τι κέρδισε, ό,τι απέσπασε ο λαός μας, το έκανε με σκληρούς, ανυποχώρητους αγώνες, στην Κόσκο, στην Ιφούντ, e εδώ και τέσσερα χρόνια στον ηρωικό αγώνα της Λάρκο, στους οικοδόμους. Τελευταίο παράδειγμα στο εργοτάξιο του Άβακα, που η κατά τα άλλα ανένδοτη εργοδοσία κάθεται τώρα να συζητήσει για να διαπραγματευτεί αυξήσει στους μισθού και συνεχίζει το μέταλλο στα νοσοκομεία από την πανδημία μέχρι σήμερα. Αυτό το πέτυχαν οι εργαζόμενοι γιατί οργανώθηκαν. Τα κατάφεραν με παλικαρίσιο. με παλικαρίστια οργάνωση στα σωματεία τους, με πολυήμερο απεργιακό αγώνα, συσπηρωμένοι στα σωματεία, ενάντια στους αντεργατικούς νόμους, βελτιώνοντας λοιπόν τους όρους δουλειάς, αυξάνοντας μισθούς, αποσπώντας συλλογικέ συμβάσει ανάσες για την πάλη αυτού του λαού. Αυτέ λοιπόν οι κατακτήσει αποδεικνύουν τα μονοπόλια και οι κυβερνήσει του είναι ανίσχυροι μπροστά στην αποφασισμένη, οργανωμένη εργατική τάξη. Αυτό είναι ο μόνο ασφαλή δρόμο για το λαό. Έχοντα το πλάι του ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Όταν λοιπόν όλα όσα αντεργατικά έχουν σχεδιάσει και τα έχουν στο συρτάρι θα έρχονται προς ψήφιση σε Ευρωβουλή και Βουλή όταν θα βράζει ο τόπος τους χώρους δουλειάς με μειώσεις μισθών κατάργηση συμβάσεων το ΚΚΕ θα είναι η δύναμη στην πρώτη γραμμή για τους εργαζόμενους για να έχουν στήριγμα. Με το ΚΚΕ λοιπόν στέλνουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα παντού για ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ, για ακόμα πιο ισχυρό λαό και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που ανατρέπονται στον δρόμο του αγώνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.